Ο κύριος Αναστάσιος Χατζηβασιλείου από τη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορώ να μην πω μια κουβέντα σε αυτά που ακούσαμε πριν από τη συνάδελφο για την παιδεία, προσλήψεις στην παιδεία, δρομολογημένες και εξασφαλισμένο κονδύλι για προσλήψεις στην ειδική αγωγή, 22 εκατομμύρια από το Υπουργείο Παιδείας επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν προχωρούν. Και ερχόμαστε εδώ και λέμε εμείς θα κάνουμε προσλήψεις στην παιδεία. Έρχομαι τώρα στο θέμα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, πραγματικά ο προϋπολογισμός είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα στα κοινοβουλευτικά πράγματα. Είναι μια σημαντική κοινοβουλευτική στιγμή. Γιατί χαράσει πολιτικές, για την οικονομία, για την κοινωνία, για τον επόμενο χρόνο, ενώ εμφανίζονται πραγματικά και οι αντιλήψεις και όποιες ιδεοληψίες μπορεί να υπάρχουν από τις πολιτικές δυνάμεις ανάλογα με την τοποθέτησή τους για τον προϋπολογισμό. Ακούσαμε χθες, κυρίες και κύριοι βουλευτές, τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Χατζηδάκη, να μιλάει και να λέει προϋπολογισμός ευκαιριών για όλους. Για ποιους, ρωτάμε, για ποιους ευκαιρίες. Εμείς θεωρούμε ότι πραγματικά είναι προϋπολογισμός ευκαιρίας για το μεγάλο κεφάλαιο. Και θα έρθω πιο συγκεκριμένα να πω. Ο κύριος Υπουργός Ανάπτυξης πριν από μια εβδομάδα στη Νέα Υόρκη σε ερωτήσεις για τις ιδιωτικοποιήσεις, γιατί δεν προχωρούν, ανέφερε. Η όρεξή μας είναι τόσο τεράστια, κάθε μήνας που περνάει γίνεται ακόμα και μεγαλύτερη. Αυτή η αντίληψη αποτυπώνει ακριβώς την αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας που αποτυπώνεται και στον προϋπολογισμό. Πολιτική σας, ιδιωτικοποιήσεις, αυξήσεις τιμολογίων, παραγωνισμός κοινωνικών αγκαθών. Αυτό είναι το σκληρό νεοφιλελεύθερο μοντέλο ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας που αποτυπώνεται, όπως είπα, στον προϋπολογισμό. Ψεύτικες οι προεκλογικές εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας. Μία μετά τις άλλες αποδεικνύονται. Τι υποσχέθηκε η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά για τους μικρομεσαίους, για τους αδύναμους? Φορολογικές ελαφρύνσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αντί όμως γι' αυτό, το 1/6 των ελαφρύνσεων του 20 αφορά 200 μεγάλες επιχειρήσεις με κέρδη πάνω από 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Το 2,5% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ωφελούνται από τη μείωση των συντελεστών, βέβαια, από το 28 στο 24. Το 60% των επιχειρήσεων όμως δεν έχουν, μικρομεσαίων, δεν παρουσιάζουν κέρδη, άρα δεν έχουν κανένα όφελος. 9 στις 10 επιχειρήσεις έχουν κέρδη μέχρι 5.000 ευρώ. Το κέρδος τους με το νέο φορολογικό και αποτυπώνεται και στον προϋπολογισμό, είναι 200 ευρώ το χρόνο. Ένα ποσό όμως το οποίο θα εξαπνεμιστεί από την αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ που για τις επιχειρήσεις είναι γύρω στο 15,5%, θα εξανεμιστεί από την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και τόσα άλλα. Βέβαια αυτά δεν τα λέει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και η Πομιδά έβγαλε ανακοίνωση και μίλησε για το ότι ψάχνουμε να βρούμε ψήγματα φορολογικών ελαφρύνσεων για τους μικρομεσαίους. Ο ΣΕΒ βέβαια έχει άλλη άποψη. Έχουμε τώρα τη μείωση των παροχών σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 950.000 νοικοκυριά θα πάρουν κοινωνικό μέρισμα, 950.000 άτομα θα πάρουν κοινωνικό μέρισμα από 3,5 εκατομμύρια που πήραν το 2018. Έχουμε 400 εκατομμύρια μείωση στα κοινωνικά επιδόματα. Έρχομαι δε στο θέμα των επανασύνσεων ηλεκτρικού ρεύματος για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, οι οποίες λόγω οφειλών και ληξιπρόθεσμων οφειλών χάσανε το αγαθό της ενέργειας, να το πω αυτό. Το 2018 δόθηκαν μέσω ειδικού λογαριασμού πάνω από 15 εκατομμύρια και επανασυνδέθηκαν πάνω από 4.000 νοικοκυριά στο ηλεκτρικό ρεύμα. Εδώ έχω και μία ερώτηση που καταθέσαμε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τον Αύγουστο και ρωτούσαμε για το συγκεκριμένο και μέσα στις απαντήσεις που πήραμε η ΔΕΗ αναφέρει προκειμένου να υποφεληθούν του μέτρου αυτού και άλλα νοικοκυριά θα πρέπει να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις της πολιτείας. Ρώτησα τον αρμόδιο κύριο Υπουργό στην Επιτροπή Εμπορίου για το συγκεκριμένο, γιατί στον προϋπολογισμό του 20 δεν περιλαμβάνεται κάτι. Απάντηση όμως δεν έχω πάρει ακόμα.
Έρχομαι τώρα στον τομέα του φυσικού αερίου και λέω, ο ιδιώτης θα πάει στα ορεινά, θα πάει στις απομακρυσμένες περιοχές, όταν εσείς με τις εξαγγελίες σας μιλάτε για ουσιαστική ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, της ΔΕΠΑ υποδομών, της ΔΕΠΑ δικτύων. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Να μην πω όμως από την άλλη μεριά και εξαγγελίες του κυρίου Χατζηδάκη που ακούσαμε χθες για τον IGB, για τη διασύνδεση των νησιών, για τον East Med, έργα τα οποία έχουν δρομολογηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, έχουν ξεκινήσει και άλλα από αυτά έχουν ολοκληρωθεί. Όμως μας είπε και κάποια καινούρια. Μας είπε για την πλήρη ιδιωτικοποίηση των δικτύων, είτε υψηλής, είτε μέσης, είτε χαμηλής τάσης. Παραπέρα ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ, που αυτή τη στιγμή με την πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε μνημονιακές εποχές και πιέσεις το δημόσιο έχει το 51%, μίλησε επίσης, τώρα μιλάει για παραπέρα ιδιωτικοποίηση, στο νέο αυτό ΑΔΜΙΕ συμμετέχουν και ιδιώτες, γιατί μας λέτε ότι έχουμε αλλεργία η αριστερά με την ιδιωτική πρωτοβουλία και ξένα κεφάλαια κινέζικα. Εσείς τώρα πάτε να ιδιωτικοποιήσετε πλήρως. Έφερε πάλι το θέμα του ΔΕΔΙΕ, τα δίκτυα χαμηλής και μέσης τάσης για ιδιωτικοποίηση και βέβαια το φυσικό αέριο, όπως ανέφερα πριν, με την πλήρη ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ. Η χώρα μας, κυρίες και κύριοι βουλευτές, βγήκε από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018. Ο προϋπολογισμός οφείλει να έχει άλλο χαρακτήρα, γιατί τώρα η χώρα μας μπορεί. Πρέπει να έχει χαρακτήρα αναπτυξιακό, αλλά ο δικός σας προϋπολογισμός μας γυρίζει πίσω. Ο νέος προϋπολογισμός όφιλε να έχει 50% μείωση προκαταβολής φόρου, κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης μέχρι 20.000, μείωση του έμφυα το 20-30% με σταθμικά 50% για μικρομεσαία εισοδήματα, αύξηση κατά 7,5% του κατώτερου μισθού και βέβαια όλα αυτά ήταν και είναι στο σχεδιασμό του ΣΥΡΙΖΑ με βάση αξιοποίηση του δημοσιονομικού χώρου που εμείς δημιουργήσαμε, καθώς και το ταμιακό πλεώνασμα. Για μας ο προϋπολογισμός οφείλει να ενσωματώνει τη διάσταση της κλιματικής αλλαγής σε όλα τα επίπεδα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Green Deal, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, που δημοσίευσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη οδεύει στην κλιματική ουδετερότητα το 2050 και πλήρη απεξάρτηση από τον άνθρακα. Δεν αρκεί, κυρίες και κύριοι βουλευτές, το κλείσιμο μονάδων το Λιγνίτη το 23. Πώς θα γίνει αυτό, με τι σχεδιασμό? Κύριο ρόλο στο σχέδιό σας που αποτυπώνεται και στο ΕΣΕΚ, Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, παίζει στο φυσικό αέριο. Όμως το φυσικό αέριο έχει αρνητικό οικολογικό αποτύπωμα. Ένα αυτό. Και δεύτερον, πρόσφατα ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων την πρόθεσή της να μην χρηματοδοτεί επενδύσεις υποδομών σε δίκτυα φυσικού αερίου. Είναι ένα ζήτημα σοβαρό. Και βέβαια, πώς θα γίνει η χρηματοδότηση αυτών των έργων από ιδιώτες, πώς θα χρηματοδοτηθούν έργα κοινού ενδιαφέροντος, μιλάω για το φυσικό αέριο. Εμείς, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αναβαθμίσαμε τη χώρα γεωστρατηγικά με τριμερείς, τελειώνω, τριμερείς, τετραμερείς συναντήσεις και επαφές στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, με δραστήρια εξωτερική πολιτική. Εσείς όμως προτίθεστε το ερώτημα να διατηρήσετε την πατρίδα ενεργειακό, διαμετακομιστικό, ψηφιακό κόμβο, παράγοντα ειρήνης και ανάπτυξης στα Βαλκάνια και στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Ερώτημα. Ευχαριστώ.